Πάμε στο Προεδρικό. Είναι ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Χριστόφορος ο Χριστοφή, για να μας ενημερώσει για τις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας. Χριστόφορο μου, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Μόλις έχει ολοκληρωθεί η τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων του νέου πρέσβη του Ισραήλ στην Κύπρο, του κ. Σαμουέλ Ρεβέλ. Δεν έγιναν τοποθετήσεις δημοσίως ως ήθιστε, ενώ αυτό που αναμένουμε και από αυτή την τελετή είναι να δούμε αν θα προκύψει κάτι στη διάρκεια της ημέρας σε σχέση με την τριμερή με το Ισραήλ, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα. Εάν θα υπάρξει κάποια ημερομηνία, με τις πληροφορίες μας να λένε ότι είναι κάτι που δεν αποκλείεται να γίνει μετά τις 16 ωστόσο του μήνα, οπότε και είναι προγραμματισμένη η τριμερής με την Ιορδανία. Εκτός από αυτό, Ανδρέα, ο πρόεδρος είχε συνάντηση και με αντιπροσωπεία του Σικαλά. Ο πρόεδρος του συνδέσμου, εξερχόμενος του Προεδρικού, είπε ότι πρόκειται για μια διερευνητική συνάντηση υπό την ιδιότητα του Νικού Αναστασιάδη ως υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είδε ο σύνδεσμος και τους ανθυποψηφίους του Προέδρου, προκειμένου να διαπιστωθεί, να διαφανεί ποιες ακριβώς είναι οι θέσεις τους για την αποζημίωση των κουρεμένων καταθετών της Λαϊκής. Σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντίνο, θα ακολουθήσει γενική συνέλευση και θα αποφασιστεί εάν θα υπάρξει στήριξη σε κάποιον από τους υποψήφιους ή αν ή εάν θα απορριφθεί κάποιος από τους υποψήφιους. Δεν ήταν στη θέση να μας πει περισσότερα, καθότι θα εξεταστούν όλα όσα άκουσαν ή πήραν γραπτός από τους υποψήφιους για την Προεδρία της Δημοκρατίας και θα τοποθετηθούν στη συνέχεια περί τα μέσα του μήνα, Ανδρέα.